σε τι διαφέρει ο θρησκευόμενος από τον θρησκόληπτο και πώς θα αποφύγουμε την θρησκοληψία. Βέβαια, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη δισιδαίμων και το λέμε και εμείς στην εποχή μας, αυτός είναι δισιδαίμων. Λέει στους Αθηναίους στην ομιλία του στον Αριοπάγο, σας βλέπω να είσαστε περισσότερο από κάθε άλλη πόλη που εγύρισα και είδα, οι περισσότερον δισιδαιμονέστεροι. Δεν το λέει αυτό με την κακή σημασία, διότι πολλάκις οι θεοί ελέγονται και δαιμόνια. Σας θυμίζω το δαιμόνιο του Σοκράτου, επί παραδείγματος, που λέγει πάντοτε συμβούλευε τον Σοκράτη το και το. Έτσι, δεν είχε κακή σημασία αυτό που είπε ο Παύλος. Θα ήταν περίεργο να μιλήσει τώρα και να καλοπιάσει τους Αθηναίους να τον ακούσουν και εκ προημίων της ομιλίας του να μιλούσε ότι είναι, όπως θα λέγαμε, «Με ακούτε κύριοι, είσαστε θρησκόληπτοι». Θα χαλούσε όλη η ατμόσφαιρα. Δεν ήταν λοιπόν κακή σημασία. Σήμερα, όταν πούμε θρησκόληπτος ή δισιδαίμων, έχει κακή σημασία. Και θα πει αυτός ο οποίος δεν έχει υγιά θρησκευτικότητα, δηλαδή έχει μία νοσηρά μορφή θρησκευτικότητας. Αυτός λέγεται θρησκόληπτος. Αν ψάξουμε στους χριστιανούς μας, θα βρούμε κάποιο ποσοστό θρησκοληψίας, λίγο πολύ σε πάρα πολλούς. Ναι, θα μου πείτε τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την θρησκοληψία, η οποία καταπολεμάται πρώτα-πρώτα με τη σωστή γνώση. Να ξέρω κάτι, τι είναι αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο η γνώση. Δεν οφείλεται μόνο στην εξαντικειμένου κατάσταση. Δηλαδή να πω ότι εγνώρισα ότι θρησκευτικός υγιές είναι αυτό, αυτό, αυτό. Αλλά πρέπει να δω και μια άλλη πλευρά, η οποία είναι εξ υποκειμένου. Εδώ προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι εξ υποκειμένου. Τι θα πει εξ υποκειμένου? Μία κατάσταση νοσηρή στην ψυχή μου. Εγώ δηλαδή έχω μία προδιάθεση να είμαι θρησκόληπτος άνθρωπος. Κάτι φοβίες, κάτι παράξενα πράγματα, αυτά στο τέλος με βγάζουν να είμαι θρησκόληπτος. Είναι λοιπόν δύο οι πλευρές που πρέπει να προσέξουμε. Η μία, η γνώση της αληθείας, για να με ελευθερώσει από τη θρησκοληψία. Γνώσεστε την αλήθεια, είπε ο Κύριος, και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Και η δευτέρα πλευρά είναι η ψυχολογία μας, που είναι νοσηρά σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Τι να κάνουμε, και η εποχή μας είναι τέτοια. Τι να κάνουμε. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν μία νοσηρή ψυχολογία. Όλα τα περνάνε από μία νοσηρότητα. Αλλά δεν φταίει τίποτε άλλο παρά μόνο η νοσηρά τους ψυχή.